Κισάμου και Σελήνου. Ω, μέσα μου γεννιέται ένας Θεός και το κορμί μου γίνεται ναός. Δεν είναι ως πρώτα φάτνη ταπεινή, μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί. Το μέτωπο μου λάμπει σαν αστέρι. Φέρτε μου, Μάγη, Θεία Βουλή το γράφει, τα σμύρνα της ελπίδας, το λιβάνι της πίστης, της αγάπης το χρυσάφι. Με το εκπληκτικό αυτό ποίημα του Κωστή Παλαμά, ένας Θεός, με το οποίο ο ποιητής εκφράζει το θαύμα της ενανθρώπισης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά καταδεικνύει και το θαύμα που συντελέστηκε και στη δική του ψυχή, επικοινωνώ με την αγάπη όλων σας, την Αγία του την νύχτα των Χριστουγέννων, φίλοι και αδελφοί, παιδιά της Εκκλησίας μας, για να μοιραστώ μαζί σας τη μεγάλη αυτή χαρά και την εορτή της πίστεώς μας και να συμψάλλω με όλους σας. Η Παρθένου σήμερον των υπερούσιων τύχτη και η γη των σπήλαιων το απροσίτο προσάγει. Άγγελη μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγιδε μετά αστέρος οδηπορούσι, διημάσγαρε γεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Σκέφτομαι τη σημερινή ημέρα πως διαβάζαμε κάποτε στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη για πρόσωπα που ζούσαν σε συνθήκες έσχατης φτώχειας. Σταχωμαζόχτρες που δεν είχαν να πάρουν στα παιδιά τους ούτε να ζευγάρι παπούτσια και νομίζαμε ότι αυτές οι διηγήσεις ήταν πολύ μακριά από μας. Και να που η αλαζονία της εποχής μας, η αίσθηση ότι μπορούμε να τα έχουμε όλα, ανέτρεψε την καθημερινότητά μας. Και οι συνθήκες ζωής που περιγράφει ο μεγάλος αυτός λογοτέχνης είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Διερωτώμε λοιπόν, πώς θα αντισταθμίσουμε τον πόνο μας, πώς θα αντισταθούμε και θα σταθούμε όρθιοι στην ιστορία της δικής μας καθημερινότητας, σε έναν κόσμο που ζει στην προοπτική του εδώ και τώρα, που ζει το μηδενισμό του παρελθόντος και αδιαφορεί και το μέλλον, θεωρώντας τον ίνο έχετε το μέγα αυτό μυστήριο της ελεύσεως της Θείας Αγάπης, της Παναγάπης στον κόσμο. Της γένας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, το πεδίο νέων, ο Ιησός Χριστός, γίνεται η ελπίδα μας για να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της ζωής. Η δική του γέννηση γεννά και πάλι την ελπίδα στη ζωή ως απαρασάλευτο βίωμα στην πορεία μας. Η ελπίδα στον κόσμο της κρίσης είναι ο Χριστός. Αυτός γίνεται η έξοδος του κάθε ενός μας από κάθε είδους ιδεολογικό, ψυχολογικό, ενδοκοσμικό, ακόμα και θρησκευτικό ναρκισισμό. Όμως δεν είναι μόνο η ελπίδα μας. Ο Χριστός είναι και η αγάπη, η μόνη αγάπη στον κόσμο της κρίσης και σε κάθε εποχή. Τα Χριστούγεννα είναι πάντοτε πρόσκληση να σπάσουμε τα δεσμά του εγωκεντρισμού, της θεώρησης του εαυτούς μας ως κύριας πηγής νοήματος και αξίας της ζωής αυτού του. Τα πάντα για τον άνθρωπο, λυτρωτική και σωτήρια η δική του αγάπη. Αδελφοί μου, για να σαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού στις καρδιές μας και να μπορεί να αποκτήσει νόημα η ζωή μας, για να οδηγήσει το φετινό ταξίδι των Χριστουγέννων τα βήματα όλων μας εις την φάτνη της ειρήνευσης, της καταλλαγής, της συμφιλίωσης, της αποδοχής του κάθε άλλου που γίνεται αδελφός, για να μπορούν τα σμύρνα της ελπίδας,
το λιβάνι της πίστης και το χρυσάφι της αγάπης, όπως λέει και ο ποιητής, να μεταμορφώσουν τη ζωή μας χρειάζεται, να ανοίξουμε διάπλατα την καρδιά μας στο Χριστό και να αφήσουμε να εισδύσουν σε κάθε μυστική της γωνιά οι δικές του αγάπη. Να χαρούμενα φωτεινά Χριστούγεννα. Μετευχών και πολίστησεν Κυρίου αγάπης, ο Επίσκοπός σας, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. Λύτρωσιν απέστειλε Κύριος το λαό αυτού, αλληλούια. Εις προσεύθετε. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Σε λαόν θαυματούργων δεσπότης υγρό θαλάς κρυκήματος Χριστός σας πάλεν εκόμπετε χτής εκόρης κρύβων βατήμ που όλου τη θυσία υπηρεμή αρέσως ιών και επεσκάτων εκ παρθένου σαρκωθέν διασπόρος Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανήψος σας το κέρας ημών, Άγιος η Κύριε, έβλαση λόγος, Θεός ο Κυρίνης, πατήρη κτυρμούν, της μεγάλης βουλής του τον Άγιον Υπότιτλοι AUTHORWAVE